παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα, το φως του ήλιου και την Ορθοδοξία. Γι' αυτόν τον αγώνα του λαού βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να θυμηθούμε, να τον τιμήσουμε, να εκφράσουμε τον σεβασμό μας στους αγωνιστές και σε όλους εκείνους που κράτησαν στην καρδιά τους άσβεστη τη φλόγα της ελευθεριάς. Σήμερα τιμούμε την έναρξη της Επανάστασης του 1821 που αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, αφού με αυτή το έθνο μας κατόρθωσε να αποκτήσει κρατική υπόσταση. Μαζί με την εθνική μας επέτειο γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που συμβολικά ταυτίστηκε με την Επανάσταση του λαού για να υποδηλώσει ότι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου εξομοιώνεται με τη λύτρωση του έθνους από τη σκλαβιά. Στα 400 χρόνια σκλαβιάς που ακολούθησαν την άρρωση της πόλης, οι Έλληνες πίστευαν ακράδαντα ότι είναι οι συνεχιστές όχι μόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και της αρχαίας Ελλάδας, και έτσι απέκτησαν συνείδηση της ιστορικής του συνέχειας. Επιπλέον, ο λαός μας κατόρθωσε να μην αφομοιωθεί, αλλά να διατηρήσει την εθνική του ταυτότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα του και τη θρησκεία του. Σε αυτό συνέβαλαν πολλοί. Η Εκκλησία, που υπήρξε κυβωτός του έθνους, ο ρασοφόρος δάσκαλος, ο Κοσμάς ο Εντολός, και οι δάσκαλοι του γένους, οι οποίοι με τα κείμενά τους βοήθησαν στην πνευματική αφύπνιση του γένους. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Άνθιμος Γαζής και άλλοι Έλληνες διαφωτιστές βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να ριζώσει και να βλαστήσει ως χώρος της ελευθεριάς. Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας αυτός έχει την ουσία και τις διαστάσεις ενός θαύματος. Γιατί στο θαύμα και όχι στη λογική χρωστάει την ανάστασή του το γένος, έγραψε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Η λογική έλεγε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με τα διάφορα προεπαναστατικά κινήματα. Επιπλέον, η Ευρώπη, οι μεγάλες δυνάμεις της Ιερής Συμμαχίας ήταν εχθρικές απέναντι στην Επανάσταση. Και όπως η μεθοδική προετοιμασία από τη φιλική εταιρεία, οι κλέφτες και οι αρματολοί, η θέληση και η αγωνιστικότητα του λαού έφεραν το κοθούμενο.